Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Ο Σύλλογος Προσφέρω στο Παιδί θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό ακριβώς που έχει ο τίτλος του Συλλόγου, να προσφέρει στα παιδιά με όποιο τρόπο. Με τρόφιμα, με ρούχα, με φάρμακα, με ψυχολογική υποστήριξη και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα παιδί και μια οικογένεια. Ιδιαίτερα όπως τόνισαν η πρόεδρος Ελένη Σαλάπα και το μέλος Κατερίνα Αποστολοπούλου θέλουν να προσφέρουν στις μονογονεϊκές οικογένειες. Ξεκινήσαμε με αυτές τις δράσεις να μπορούμε να, όσο μπορούσαμε να μάθουμε τις ανάγκες κάποιου παιδιού, ό,τι είχε να κάνει με τη σύντηση, με το ρουχισμό, με κάποιο εθελοντισμό από εμάς. Και από 3 άτομα σιγά σιγά γίναμε μια ομάδα που φτάσαμε σήμερα μέχρι το 2015 να φέρουμε, ας πούμε, σαν νόμιμη μορφή το σύλλογό μας. Ο σκοπός μας είναι να συγκεντρώνουμε κάποια πράγματα. Σε αυτά προπροείπα, τρόφιμα, ρουχισμό και κάποια βοήθεια όσο μπορούμε με κάποιους γιατρούς, καρδιολόγο, οδοντίατρο, ψυχολόγο. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε αναπτύξει και πάρα πολύ. Να βοηθούμε οικογένειες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Όλοι ζούμε σε αυτή τη οικονομική κατάσταση στη χώρα μας που επικρατεί και μπορούμε να αντιληφθούμε πώς αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια, ιδιαίτερα οι οικογένειες οι μονογονεϊκές. Θα σας μιλήσω από προσωπική εμπειρία ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα μια μονογονεϊκή οικογένεια να αντιμετωπίσει τα πράγματα που για κάποιες άλλες οικογένειες μπορεί να είναι απλά. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχουμε βρει και έχουμε δει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το ρούχο ή το τρόφιμο που μπορεί για κάποιους να είναι απλό, υπάρχουν οικογένειες που σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμάς η δράση μας είναι κάπως με εθελοντισμό, ας το πούμε. Όλοι είμαστε εθελοντές. Χρειαζόμαστε αρκετούς ανθρώπους, θέλουμε να το αναπτύξουμε, θέλουμε να μας στηρίξετε σε αυτό που προσπαθούμε να προσφέρουμε. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να δείξουμε και να παρουσιάσουμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε εμείς, να το πιστέψουν και οι υπόλοιποι. Είμαι μητέρα 2 παιδιών και όπως κάθε γονιός γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα κι εγώ να συμβάλλω σε αυτό το σύλλογο με όποιο τρόπο μπορώ. Ο σκοπός του σύλλογου αυτού είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι πολύ βασικό αυτό, και έχει ως στόχο του την συλλογή τροφίμων και υλικών αγαθών, ενδεχομένως και φαρμάκων, για τις ανάγκες των παιδιών. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, δεν το περιμέναμε. Μεγάλο ενδιαφέρον, προσέγγιση, θέλει ο κόσμος να μάθει, θέλει να βοηθήσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εμείς σαν ένα σύλλογο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχε και αυτή η συμμετοχή. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό εμάς μας ευχαριστεί και προχωράμε και συνεχίζουμε πιο δυνατά.